Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μετατόπιση ή διαφορετικά shift και να δούμε 2-3 πράγματα για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Λοιπόν, έχουμε ένα GPS map 723 το οποίο έχω γράψει αυτό το βίντεο από το Helm, εντάξει, που έχουμε δηλαδή στην εφαρμογή ActiveCaptain. Μπορούμε στο GPS map να γράφουμε ένα βίντεο και να το βλέπουμε μετά στο κινητό μας. Αυτό μένει αποθηκευμένο ή στο κινητό ή στο tablet, ανάλογα που θέλει να το, που το έχει ο καθένας στην εφαρμογή. Λοιπόν, επιπλέον με το κινητό μπορούμε να προσθέσουμε, επειδή το Helm, το ActiveCaptain δεν έχει ήχο για να μπορούμε να γράψουμε, να εξηγήσουμε εκείνη τη στιγμή τι βλέπουμε. Σας το γράφω μετά για να εξηγηθεί καλύτερα τι βλέπουμε στην κάθε λειτουργία. Λοιπόν, θα πούμε δύο λόγια λίγο για το shift και μετά θα αφήσουμε το βιντεάκι να παίξει για τη μετατόπιση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα GPS map 723. Η ανάλυση, αυτό που θα σας πω τώρα για την ανάλυση είναι βασικό, γιατί θα το πούμε παρακάτω τι έχει να κάνει με την ανάλυση. Λοιπόν, η ανάλυση της οθόνης του 723, όπως ξέρουμε, είναι 600x1024 pixel. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως εμάς είναι τα κάθετα pixel, δηλαδή τα 600 pixel. Okay. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί ψαρεύουμε κάθετα, τα ψαρέματά μας είναι κάθετα. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, όταν εγώ κάνω το shift ή μετατόπιση, είναι ένα είδος zoom. Εντάξει, zoom στην οθόνη, αλλά χωρίς να χάσω καθόλου από τα pixel ανάλυσης της οθόνης. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσο περισσότερα pixel έχει μια οθόνη, τόσο καλύτερη εικόνα θα πάρουμε. Αυτό είναι γνωστό άλλωστε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα απλό αισθητήρα 50-200 και έχω επιλέξει να βάλω τον απλό αισθητήρα των 50-200. Θα μπορούσα να το κάνω και με ένα chirp με διπλή συχνότητα, αλλά έχω επιλέξει να δουλέψω αυτόν τον αισθητήρα για να δείτε δύο πράγματα. Αυτό που θέλω να προσέξετε στο βίντεο είναι οι δύο παλμοί δηλαδή. Και προσοχή στη διάμετρο του κόνου. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχω επιλέξει να δουλέψω από τα 150 μέτρα μέχρι τα 238. Επειδή λοιπόν είμαι στην αυτόματη κλίμακα βάθους, αυτόματο εύρος δηλαδή, όσο κατεβάζω προς τα κάτω τη μετατόπιση, δηλαδή βλέπετε ότι εδώ δουλεύω από τα 150 μέτρα και μέχρι τα 238. Όσο αφαιρώ από την επιφάνεια και προς τα κάτω, μέτρα προστίθονται από κάτω, δηλαδή από το τέλος της κλίμακας και προς τα κάτω. Αυτό βέβαια προστίθονται και μένουν όταν το εύρος είναι στο χειροκίνητο. Όταν το εύρος είναι στο αυτόματο, επανεστιάζει στην περιοχή από τα 150 μέχρι τα 238, που είναι, ας πούμε, ότι είναι η κλίμακα βάθους, η αυτόματη κλίμακα βάθους. Okay. Λοιπόν, δηλαδή δεν πρέπει να με φοβήσει εμένα ότι εγώ θα κατεβάσω από πάνω από το 0 προς τα κάτω ένα επιθυμητό επίπεδο βάθους όπως έχουμε πάει εδώ στα 150 και μετά τα 150 που έχω αφαιρέσει την επιφάνεια θα μου τα προσθέσει από κάτω ούτως ώστε να μου συμπιέσει το βυθό προς την πάνω μεριά της οθόνης. Όταν είναι στο αυτόματο, μετά από λίγο θα ανοίξει η κλίμακα και θα γυρίσει εκεί που πρέπει να πάει να γυρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάει αυτό όσον αφορά την μετατόπιση. Αυτό που θα δείτε είναι προσοχή λίγο στον παλμό, γιατί όπως βλέπουμε στα 220 μέτρα έχουμε ένα αισθητήρα 50-200 απλό Primnis TM Garmin Primnis 500W, ο οποίος είναι 40 μοίρες στην 50, 10 μοίρες στην 200. Δείτε όμως εδώ κανονικά, όταν είχα από το 0, αν δεν έχω τη μετατόπιση και έχω από το 0 μέχρι κάτω την κλίμακα βάθους στα 220 μέτρα, πρακτικά θα έχω μια διάμετρο κόνου στην 50 kHz θα έχω γύρω στα 170-180 μέτρα και στη 200 θα έχω καμιά 50, 55, 60, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, νομίζω από 50 μέχρι 60 μέτρα, κάπου εκεί θα παίζει. Δείτε όμως, όταν χρησιμοποιήσω τη μετατόπιση, εφόσον δηλαδή του πω ότι ξέρεις κάτι, θέλω να μου απενεργοποιήσεις την εκπομπή από το 0 μέχρι το 150 και να δουλέψει ο αισθητήρας από τα 150 μέτρα και κάτω. Ουσιαστικά δηλαδή του λέω ότι του δίνω σαν βάση μια κλίμακα βάθους 150 μέχρι 238, είναι 72 μέτρα. Δηλαδή, και εμένα από τα 50 μέχρι τα, από τα 150 μέχρι τα 220 που είναι 70 μέτρα, συγγνώμη, ναι.
Και οπότε έχουμε και λέμε ότι αυτός μέσα στα 70 μέτρα αυτά, η διάμετρο κόνου είναι στα 64 μέτρα. Ουσιαστικά δηλαδή είμαι στα 220 μέτρα, έχω μια διάμετρο κόνου 64 μέτρα που αυτή κανονικά σε μια 50 συχνότητα, σε ένα απλό εισιτήρα δηλαδή, θα την είχα στα 70 μέτρα. Τι κάνω με αυτό, κερδίζω τη δύναμη της low, της χαμηλής συχνότητας, αλλά με πολύ πιο στενό, με πολύ πιο στενή διάμετρο κόνου. Ουσιαστικά δηλαδή έχω όλη τη δύναμη που θα χρειαστώ στα βαθιά σε μικρή διάμετρο κόνου, δηλαδή πιο εστιασμένη παρατήρηση ακόμα και στην 50 kHz συχνότητα. Εντάξει, αυτό θα γινόταν και με ένα τσίρπ εισιτήρα με δύο διαφορετικές συχνότητες. Π.χ. με ένα GT51 θα μπορούσε αντί για 24 μοίρες, μάλλον 24 μοίρες που έχω σε αυτό το βάθος, να ήταν πολύ πιο στενή, ή με ένα κιλοβατικό αισθητήρα. Λοιπόν, αφήνω το βίντεο να παίξει και προσοχή, παρακολουθήστε λίγο τις διαμέτρους κόνου. Παράλληλα θα γίνεται και μια εξήγηση στο τι βλέπουμε. Λοιπόν, δείτε τώρα όπως προχωράμε, εντάξει, καθώς θα ανοίξω πάλι τη μετατόπιση και θα την κατεβάσω λίγο, δείτε τη διάμετρο κόνου, τη βλέπετε, έχει πέσει, δείτε πόσο έχει πέσει διάμετρο κόνου στην 50 και πόσο έχει πέσει στη 200. Ουσιαστικά εδώ βλέπετε το 211 μέχρι τα 224-26. Εντάξει, ουσιαστικά εδώ αν είχα κάνει zoom θα ήταν όλο πίξελ η οθόνη. Εδώ τώρα έχω όλα τα πίξελ τα διαθέσιμα τα κάθετα. Και πάλι θα ξανανεβάσω τη μετατόπιση να πάει στο πιο βαθιά, δηλαδή θα την πάω στα 106 μέτρα. Και δείτε πάλι η διάμετρο κόνου πόσο έχει πάει στα 106 μέτρα. Εντάξει, βλέπει από τα 106 μέχρι τα 252. Η διάμετρο κόνου είναι στα 106 μέτρα. Εντάξει, και στην 50 και στη 200 είναι 25 μέτρα με την ίδια πάλι αντιστοίχηση κλίμακα βάθους. Και βλέπετε ότι όσο το έχω εγώ, επειδή το έχω στην κλίμακα βάθους το εύρος, το έχω στο αυτόματο, επανεστιάζει αυτό εκεί που πρέπει να πάει η κλίμακα βάθους. Και ξανακατεβάζω πάλι κάτω, βλέπετε πόσο όσο αφαιρώ από πάνω προστίθεται από κάτω σε κλίμακα. Εντάξει, όταν όμως γυρίσω στην αρχική οθόνη θα ξαναεπανεστιάσεις πάλι και θα ξαναγυρίσει εκεί που πρέπει να γυρίσει. Ουσιαστικά δηλαδή θα μου ξεζουμάρει την οθόνη όπως μου το έκανε τώρα. Και βλέπετε η μετατόπιση από τα 180 και κάτω, εντάξει, μέχρι τα 240, και η διάμετρο κόνου πάλι έχει πέσει 10 μέτρα στη 200 και 43 μέτρα στη 50. Να πούμε, εδώ είμαστε σε πορεία και το μάτι αυτό είναι πάνω σε μια σωλήνα. Η εικόνα που βλέπετε δεν είναι καθαρή γιατί κάνει πολλά παράσιτα από το, πώς να το πούμε τώρα, από το σκι που κάνει ο αισθητήρας πάνω στην οθόνη. Λοιπόν, και εδώ θα δείτε τη συχνότητα που μπορούμε, το τι μπορούμε να κάνουμε σε απλούς αισθητήρες. Βλέπετε ότι εγώ θα αλλάξω τη συχνότητα 48 και θα δουλέψει αντί για 50 να μου δουλέψει η 48 kHz. Όπως έχω ξαναπεί σε βίντεο που έχουμε κάνει, έχω δει ότι με τη 48 έχω πολύ λιγότερα παράσιτα ακόμα και όταν κάνει αυτό το σκι, ας πούμε, ο εισιτήρας, δείτε πόσο λιγοστεύουν, ας πούμε, τα παράσιτα σε σχέση με το 50 που ήταν πριν. Και πόσο πιο δυνατή έχει γίνει, λίγο πιο δυνατή η αποτύπωση κάτω στο βυθό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα βιντεάκι για το shift, για τη μετατόπιση δηλαδή, και πώς μπορείς να μας βοηθήσει στο ψάρεμα. Ουσιαστικά, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να ζουμάρουμε μια περιοχή χωρίς να χαλάσουμε καθόλου πίξελ από την οθόνη του μηχανήματος, ώστε να έχουμε μια καλύτερη απεικόνιση και να μην είναι τραβηγμένη προς τα πάνω η εικόνα και ξεχυλωμένη δηλαδή προς τα πάνω η εικόνα της αποτύπωσης που θα πάρουμε.